Σόφια, ναι, βρίσκεται ότι είναι ένα θετικό μέτρο παρά τις αδυναμίες που ενδεχομένως να έχει και αυτό σε όλα τα, σε όλες τις αποφάσεις που κάνουν μια πρεμιέρα, υπάρχει πάντα ένα, μια δυναμία τον πρώτο καιρό. Αλλά ως μέτρο συνολικά, πώς το κρίνετε? Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το μέτρο είναι μια κακοστημένη παράσταση της κυβέρνησης και του Υπουργού, αντίστοιχης ποιότητας με τις τηλεπωλήσεις που έκανε κάποτε ο κύριος Γεωργιάδης. Όσοι από εμάς ψωνίζουμε στα σούπερ μάρκετ, ξέρουμε πού ήταν τιμές τον Απρίλιο και πού είναι σήμερα. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά. Καλά, οι τιμές έχουν ανέβει ούτως ή άλλως. Εδώ μιλάμε για συγκράτηση με το καλάθι. Τώρα, ακούστε. Να μην ανέβουν άλλο. Μήπως ανέβηκαν οι μισθοί αυτό το εξάμηνο για να συγκρατήσουμε τώρα τις τιμές, όταν η αγοραστική δύναμη του κατώτερου μισθού, του μικρότερου μισθού, έχει χάσει σε 6 μήνες το 40% της αξίας της και του μέσου μισθού στο 15-20. Μήπως όλο αυτό το εξάμηνο, εφτάμηνο που έκανε το τρελό ράλιο πληθωρισμός, μειώθηκε ο τζίρος των σούπερ μαρκετάδων, αυξήθηκε ο τζίρος, μειώθηκαν τα προϊόντα, αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα της κυβέρνησης, τσακίστηκαν, λαιλατήθηκαν οι μισθοί. Εάν θέλουμε να μιλάμε επί της ουσίας και να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο που μας ακούει, αυτό που θα μείνει στην τσέπη του, ένα μέτρο άμυνας, είναι σε αυτά τα 51 προϊόντα. Εμείς λέμε όχι μόνο σε αυτά, σε όλα τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, να καταργηθεί ο ΦΠΑ. Γιατί το κράτος δηλαδή θα πρέπει να παίρνει φόρο πάνω σε αυξημένες τιμές, δημιουργώντας κυριολεκτικά συνθήκες ασφυξίας στο λαϊκό νοικοκυριό? Αυτή είναι μια πρόταση που και την αυτό ακούτε. Να το ολοκληρώσω, σχετίζεται και με το επόμενο ράλι, το ενεργειακό. Με το χαμό που γίνεται στα τιμολόγια θα τα ενεργειακά, στη βενζίνη, στο φυσικό αέριο, στο παράγοντες. Παιχνίδι που παίχτηκε στο φυσικό αέριο, οι επαγγελματίες έχουν βγει στα κεραμίδια. Ναι, να μείνουμε, θα μιλήσουμε για την ενέργεια. Κύριε Σοφιανέ, το θέμα της τιμής των καυσίμων είναι άμεσα συναρτημένο με τον πόλεμο στη Ρωσία. Το ερώτημα είναι ότι η κυβέρνηση βάλεται από όλη την αντιπολίτευση, αλλά το ερώτημα είναι τι θα έκανε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όταν είχαν να κάνουν με ένα τέτοιο πόλεμο, που εκ των πραγμάτων οι τιμές ανεβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Δεν ανεβαίνουν ούτε καν σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο. Δεν ανεβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Το επιχείρημα ότι όλα είναι εισαγόμενα και η κυβέρνηση δεν φταίει, τι να κάνει, παίρνει μέτρα και ακούμε τεχνοκρατικές προσεγγίσεις την ώρα που το λαϊκό νοικοκυριό αναστενάζει. Ακούμε για παράδειγμα ότι το ΦΠΑ παραμένει γιατί έχουμε τουρίστες. Είναι πρωτότυπη απάντηση αυτή, να την κρατήσετε για να δικαιολογείτε την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου στις λαϊκές, στα σούπερ μάρκετ, εκεί που αναστενάζει η Ελλάδα κυριολεκτικά, αποτέλεσμα της πολιτικής σας. Γιατί ξέρετε, τα εισαγόμενα έχουν να κάνουν και με μια πολιτική που στέκεσαι απέναντί τους. Βεβαίως υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η κανονικότητά της. Εμείς την αρνούμαστε. Εμείς αντιπαλεύουμε αυτές τις νόρμες, αυτές τις οδηγίες, αυτές που διαμορφώνουν μνημόνια διαρκείας. Υπάρχει ο πόλεμος, τον οποίο κάνουν οι Αμερικανονατοικοί με τον Πούτιν στις πεδιάδες της Ουκρανίας. Αυτό είναι αυτός ο πόλεμος. Είναι πόλεμος για τα πετρέλαια, για τις αγορές, για τις ζώνες επιρροής. Δεν είναι πόλεμος της δημοκρατίας απέναντι στους ολιγαρχία. Σεβαστό αυτό που λέτε, κύριε Σοφιανέ, όμως τις επιπτώσεις αυτού το πόλεμο. Είναι η άποψή του. Βεβαίως είναι. Και είναι η άποψη ενός ιστορικού κόμματος. Προσέξτε, αλλά κύριε τα 50 δισεκατομμύρια που έχει δώσει ο Μπάιντεν και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ζελένσκι, δεν τα έχει δώσει για το Ζελένσκι. Τα έχει δώσει για να μπορέσει να διαμορφώσει η Αμερική, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση νέο πεδίο απέναντι στη Ρωσία και στην Κίνα. Εμένα το ερώτημά μου είναι όμως το εξής. Δεν μπήκε η Ρωσία δηλαδή στην Ουκρανία? Δεν μπήκε η Ρωσία μέσα στα σύνορα της Ουκρανίας? Σε αυτή τη σύγκρουση, κύριε Θεοχάρη, βεβαίως υπάρχει μια απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βεβαίως υπάρχει μια απαράδεκτη πολιτική εναγκαλισμού σφιξίματος της Ρωσίας από τους νατοικούς. Δεν έχουμε υποχρέωση ηθική να στηρίξουμε τον αμυνόμενο. Εδώ δεν μιλάμε για ηθική. Δεν είμαστε εμείς αμυνόμενοι. Εδώ μιλάμε για εκατομμύρια που πληρώνει ο ελληνικός λαός και άμεσα με τις κυρώσεις και έμεσα με αποστολές οπλισμού, παίρνοντας τεθωρακισμένα από τα νησιά και στέλνοντάς τα στην Ουκρανία.
και μη αντικαθιστώντας τα, και μη αντικαθιστώντας τα, πολύ καλύτερα. Και μη αντικαθιστώντας τα στα νησιά, αλλά στον Εύρο. Όταν η συζήτηση για αποστρατικοποίηση των νησιών έχει ξεκινήσει. Τα οχήματα αυτά, που ήταν στον Εύρο αντικατέστησαν στα νησιά. Καταλαβαίνουμε ότι εσείς επιχειρησιακά είναι ακόμα στήριξη, καλύτερα από ό,τι ήταν. Με τη στήριξη και του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος είσαστε τα πρωτοπαλίκαρα του ΝΑΤΟ και του Biden. Όμως αυτή η πολιτική κοστίζει στον ελληνικό λαό. Του Έλληνα και της Ελληνίδας είμαστε τα πρωτοκάλληπα, κύριε Σοφιανέ. Σας διαβεβαιώ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι καρυδότσουβλο όπως τη θέλετε. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις έχει συμμάχους. Είναι πλειοψηφικά αντίθετοι στην αποστολή πολεμικού υλικού στην Ουκρανία. Και τους έχετε γράψει εκεί που ξέρετε τη γνώμη την κοινή. Ανεξαρτήτως όμως από τη διαχείριση των εξοπλισμών. Κύριε Σοφιανέ, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν, ανεξαρτήτως όμως από τη διαχείριση των εξοπλισμών, που είναι κατανοητό αυτό που λέτε, υπάρχει ένας πόλεμος ο οποίος από μόνος του έχει επιπτώσεις. Βεβαίως. Και έχει επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου, στις τιμές του φυσικού αερίου, στην επάρκεια του φυσικού αερίου. Αν το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδος ήταν κυβέρνηση και διαχειριζόταν αυτή τη στιγμή αυτή την κρίση, πόσο διαφορετικά θα την αντιμετώπιζε? Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα δεν θα ήταν μέρος της κρίσης και του πολέμου. Δεν θα είχε εμπλακεί σε αυτό το ματοκύλισμα στέλνοντας εξοπλισμούς και παίρνοντας μέρος, οικονομικά όμως, και παίρνοντας μέρος σε κυρώσεις τις οποίες τις πληρώνει ο ελληνικός και ο ευρωπαϊκός λαός. Σύμφωνοι. Ο πόλεμος είναι και οικονομικός. Η Νότια Αφρική δεν είναι μέρος του πολέμου. Ο πόλεμος είναι και οικονομικός. Είναι οικονομικός, για παράδειγμα. Όταν το 2011 ο κύριος Θεοχάρης στο κόμμα που ήταν ή στο κόμμα που είναι, δεν θυμάμαι που ήταν, ψήφιζε ώστε να γίνει το φυσικό αέριο στρατηγικό κόμμα. Καύσιμο για την παραγωγή. Δεν ήμουν καν το 2011. Ψήφιζαν, στήριζαν το 2011 να γίνει το φυσικό αέριο στρατηγικό καύσιμο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Εισαγωγές από τη Ρωσία και να θάψουμε τους λιγνίτες μας, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να δίνουν μαζί με τους ΑΠΕ δυνατότητα απεξάρτησης. Τώρα τι μας λένε? Θα αφήσετε το φτηνό ρωσικό αέριο και θα πάρετε το αμερικάνικο, το πανάκριβο LNG. Και βγαίνει ο Μακρόν στα κεραμίδια για τις τιμές και τα παιχνίδια που παίζουν οι Αμερικάνοι. Όταν λοιπόν συμμετέχεις σε ένα πόλεμο, όταν εμπλέκεις τη χώρα σου, όταν ουσιαστικά ταυτίζεσαι με τους σχεδιασμούς των Αμερικανατοϊκών σε βάρος της Ρωσίας, σε βάρος του οποιοδήποτε, εν πάση περιπτώσει, τότε διαμορφώνεται κόστος. Ωραία. Και το κόστος το πληρώνει λοιπόν, η λαϊκή. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και επειδή τα επιχειρήματά μας για το Αιγαίο, για την Κύπρο, είναι ότι εμείς είμαστε αμυνόμενοι και όλοι πρέπει να μας στηρίξετε, διότι αμυνόμαστε απέναντι στον αυταρχισμό ενός επιτιθέμενου ο οποίος βρίσκεται ένα δίκο, δεν μπορούμε να είχαμε μια διαφορετική στάση. Ναι, τώρα, δεν το είδα βέβαια να λαμβάνει υπόψη του στην εισβολή στην Κύπρο. Δεν έχει σημασία τι λαμβάνει υπόψη. Εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά όταν είμαστε. Όταν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά είναι δημοκρατία. Είναι εδώ. Η Σαουδική Αραβία είναι δημοκρατία. Με την οποία όχι μόνο έχετε αγαστές σχέσεις, αλλά τη στηρίζετε και στον πόλεμο που κάνει εναντίον Εμένης. Αλλά κάτι δημοκράτες. Δεν στηρίζουμε. Δεν στηρίζουμε τα όποια αμυντικές σχέσεις που υπάρχουν. Χρειάζονται. Και τελικά βλέπουμε. Εγώ είμαι κατά του. Τις οποίες δεν τηρούσε το καθεστώς Ζελένσκι. Κατά του πολέμου, ο οποίος. Για να προχωρήσουμε όμως και στα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Γιατί ουσιαστικά στηρίζετε ένα αντιδραστικό καθεστώς και μάλιστα έχετε ξεχάσει ένα και δημοκρατικά εκλεγμένο έχετε καθεστώς. Είναι δημοκρατικά εκλεγμένος με 15 κόμματα απαγορευμένα. Με 15 κόμματα απαγορευμένα στην Τουρκία και στην Ρωσία. Με τα 15 κόμματα απαγορευμένα, ξαναλέω. Με την απαγόρευση των μειονοτικών γλωσσών, μεταξύ των οποίων και της ελληνικής, από το καθεστώς Ζελένσκι, από τον αχυράνθρωπο των Αμερικανοατοικών. Λοιπόν, ο πάμε να τα ευχαριστήσουμε. Δικά του το... Θα ήθελα λίγο να σχολιάσουμε την εισαγγελική παρέμβαση του Γιάκου για το δημοσίευμα του ντοκουμέντου. Θα αρχίσω από τον κύριο Σοφιανό, ανάποδα τώρα, σχετικά με τις παρακολουθήσεις. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι στην Ελλάδα ουδής εξαιρείται. Το έχει πει με τον πιο επίσημο τρόπο, έτσι, σε όλους τους τόνους, ο πρόεδρος, αρχηγός, διευθυντής, τι είναι αυτός της ΕΕΠ, ο καινούριος, που αντικατέστησε τον προηγούμενο. Ο κ. Ζεμίρης. Υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο
που έχουν συνομολογήσει και ψηφίσει όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, και αυτό το θεσμικό πλαίσιο στο όνομα του εθνικού κινδύνου, έτσι, δεν εξαιρεί κανέναν. Μάλιστα αυτή η απερίγραπτη εισαγγελέα την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας θα παρακολουθούσα. Αυτά είναι και εικονότα, είναι δεδομένα. Προφανώς λοιπόν τα δημοσιεύματα ακουμπάν σε πραγματικά γεγονότα και κατά τη γνώμη μας, η λίστα είναι πολύ μεγαλύτερη. Μόνο να δούμε τον απολογισμό των τριών τελευταίων κυβερνήσεων και των 100.000 Ελλήνων που παρακολουθήθηκαν από την ΕΥΠ στο όνομα των εθνικών κινδύνων. Κύριε Σοφιανέ, ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε, είπε μάλλον, ότι δεν έχει νόημα ο διάλογος με την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή βέβαια ο διάλογος έχει παγώσει, αλλά σύμφωνα με τον κύριο Σαμαρά δεν πρέπει να επανέλθουμε. Ποια είναι η γνώμη σας? Το θέμα δεν είναι ο διάλογος, το θέμα είναι σε τι πλαίσια γίνεται ο διάλογος και στα πλαίσια ποιων δεσμεύσεων. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας σε βάρος και κυριαρχίας, όχι μόνο κυριαρχικών δικαιωμάτων με τις περιπτήσεις. Υπάρχει μια συνέχιση της εργαλειοποίησης του προσφυγικού, του μεταναστευτικού. Δεν μπορούμε να συνηθίσουμε τις εικόνες να μαζεύουμε ανθρώπους πτώματα από το Αιγαίο. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σύνορά μας να μπαίνουν οι γυμνοί. Η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας θεωρούμε ότι είναι η καρδιά του προβλήματος, διότι δημιουργεί τους όρους εγκλωβισμού αλλά και εργαλειοποίησης. Και φυσικά από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι το κυρίαρχο αφήγημα, ότι όσο η Ελλάδα πρωτοστατεί στα ανατοϊκά σχέδια, μετατρέπεται η χώρα σε ένα απέραντο στρατόπεδο με νέες βάσεις των Αμερικάνων και με την Αλεξανδρούπολη να παίζει κομβικό ρόλο στο μακελιό που γίνεται στη γειτονιά μας, μιλώντας για την Ουκρανία, ότι έτσι αναβαθμίζουμε τη θέση μας απέναντι στην Τουρκία. Αυτό το αφήγημα, πιστεύω και από πολλές δηλώσεις, ο Στόλτεμπεργκ είναι στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, ήταν στην Άγκυρα. Και τα καλά λόγια, εντάξει, φεύγει ο Στόλτεμπεργκ, θα έρθει ένας άλλος. Ναι. Και τα καλά λόγια πάνε και έρχονται. Και πάνε και έρχονται επίσης συζήτηση περί διαφορών, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε. Γιατί εμείς θεωρούμε, και εδώ χρειάζεται επαγρύπνηση, ότι μαζί με τις προκλήσεις ψήνεται και προσπάθεια δημιουργίας του εδάφους για συζητήσεις που θα οδηγήσουν στη συνεκμετάλλευση και στην εκποίηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και ξέρετε, η εκποίηση γίνεται και μέσα από συμφωνίες τις οποίες διαφημίζει η κυβέρνηση. Με μειωμένη επίρρεια, πάρτε τον καθορισμό ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Με μειωμένη επίρρεια όχι μόνο νησίδων και νησιών, αλλά ακόμα και της Κρήτης.